Κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι μου λέει σήμερα δεν θα συμφωνούν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούν. Ναι, γιατί έχουμε ανοιχτά πολλά θέματα να δούμε και τα πολιτικά μας. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και προσοχή σε όσους στέλνουν SMS σήμερα. SMS. Γιατί είναι το Αγίου Γρηγορίου σήμερα του Θεού. Του σίγουρα. το πάει αλλού, Γρηγόρη. Ο προηγούμενος. Ναι. Ποιος? Από τη Νέα Δημοκρατία, παλιοστέλεχος. Ναι, αυτό λέω. Ο προηγούμενος. Τέλος πάντων. Αυτό λέω. Προσοχή στα SMS. Κατάλαβες. Από ένα κινητό ξεκίνησα. Από ένα μήνυμα. Πάμε λοιπόν. Συγγνώμη τώρα. Θα σας ζητήσουμε συγγνώμη. Θα δούμε όμως το θεολόγο Ηλίου. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα όλο και περισσότεροι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Και τώρα το πρωί ξεκινάνε και εντοπίσεις στην επανομή, θεολόγε. Έχουν βγει ήδη. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Επανομής. Οι αγρότες ζεσταίνουν μηχανές. Σήμερα βρίσκονται εδώ στην Επανομή στην πλατεία. Αύριο θα πάνε προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και να μας πείτε λίγο, βλέπουμε εδώ 40 τρακτέρ ήδη να έχουν παραταχθεί. Μαζί μας είναι ο κ. Μπογιατζής Αγρότης. Να μας πείτε ποια είναι τα αιτήματά σας. Καλημέρα σας. Τα αιτήματά μας είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, πετρέλαιο, λιπάσματα και ρεύμα βασικό. Διότι έχουμε. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με αυτό το κόστος παραγωγής. Και άλλο ένα είναι η νέα ΚΑΠ, η οποία είναι ανεφάρμοστη για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε με βάση αυτή τη νέα ΚΑΠ, η οποία έχει σχεδιαστεί από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν προφανώς το αντικείμενο. Θεολόγια, τι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, δεν το καταλάβαμε αυτό. Μια πορεία προς τον κόβο του αεροδρομίου, χωρίς να θέλουμε να. Θέλω να μας πείτε τι εννοείται ακριβώς. Τι πράγμα. Ότι δεν μπορείτε να καλλιεργήσετε. Με το κόστος παραγωγής. Με το ΚΑΠ. Με τη νέα ΚΑΠ. Δηλαδή είναι ανεφάρμοστη στο ότι πρέπει σου βάζουν όρο ότι πρέπει να μπει ένα μήνα πριν σπείρει το χωράφι να καλλιεργήσει. Ενώ μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο βασίζεται στι καιρικέ συνθήκε. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο χωράφι όποτε θε. Όποτε σε αφήνει ο καιρό για να μπει. Αυτό είναι ένα βασικό. Και πολλά άλλα. Σωστό είναι αυτό. Τώρα, θεολόγια, φαντάζομαι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσει. Ναι, συνεχίζονται και οι κοινοποιήσεις. Αύριο από την επανομή τα τρακτέρ με τα τρακτέρ τους αγρότες θα πάνε ως το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα κλείσει κάποιος δρόμος. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα αυτό, θα έχουμε κινητοποιήσεις πλέον. Αυτό είναι το σημαντικό, διότι ξέρετε τι γίνεται. Όταν ξεκινάει μια κινητοποίηση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο καθένας λέει να κλείσουμε την Εθνική Οδό. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα κλείσει την Εθνική Οδό. Είσαι 30, 40, 50 τρακτέρ. Το πρώτο μέλημα είναι να διαμαρτυρηθείς, να ακουστούν τα αιτήματά σου. Το να κλείσει την Εθνική Οδό και να κόψει την Ελλάδα. Ταλαιπωρείς και τον κόσμο. Βέβαια, ταλαιπωρείς και τον κόσμο. Δεν είναι το πρώτο μέλημά μας. Άντε, δεν παίρνουμε τις επιδοτήσεις, κλείνουμε την Εθνική Οδό. Πάντως. Γιατί χάνουν το δίκαιο τους οι αγρότες. Πάντως, τις προάλλες που ήταν. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Είχαν μπει τρακτέρ μέσα στην πόλη του Βόλου και ξεκινούνταν μέσα. Δεν κλείσανε δρόμο οι άνθρωποι. Άλλο αυτό απλά και δείξανε. Για μισή μία ώρα περνάνε από τον Βόλο, έχουν τα πανό τους κτλ. Το να κλείσει την Εθνική Οδό, γι' αυτό έγινε και η φασαρία εχθές. Πήγαν με το παραμικρό να κλείσουν την Εθνική Οδό. Δεν είναι έτσι. Πάντως έχουν δίκιο τώρα, έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, θεολόγοι. Θα το ξαναδούμε το θέμα. Καλημέρα. Γιατί είναι μεγάλο θέμα και δύσκολο. Να έρθουμε εδώ στο στούντιο. Να πούμε μια κουβέντα και για το θέμα το συγκεκριμένο. Είστε και εσείς από την Ηλία και είναι αγροτική περιοχή. Καταρχάς υπάρχει ένα κύμα πανευρωπαϊκό κινητοποίησεων των αγροτών. Και δεν είναι τυχαίο γιατί η νέα κοινή αγροτική πολιτική όντως προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς, δηλαδή υποχρεώνει τώρα τους παραγωγούς π.χ. να προμηθευτούν αγροεφόδια κτλ. Τα οποία είναι υψηλού κόστους, σε μια συγκυρία που έχουν ήδη υψηλό κόστος παραγωγής, μειωμένες τιμές, τα προβλήματα του παρελθόντος. Κύριε Χασαπόπουλε, 8 στους 10 αγρότες χρωστούν στις τράπεζες και στα φαντς αυτή τη στιγμή. Όταν πέρυσι στις κορονοϊσκές της πρόπερσης έδωσε η κυβέρνηση κάποια ποσά, όλα κατασχέθηκαν και έπρεπε να έρθει στη Βουλή να φέρει τροπολογία για να μείνουν ακατάσχετα. Άρα εδώ. Νομίζω ότι και προσέξτε λίγο. Και χάσαμε. Και του ΣΥΡΙΖΑ και την ΤΕΣΠΑ. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχουν απέναντι με τους αγρότες. Προσέξτε λίγο. Προσέξτε όμως λίγο τώρα. Προφανώς υπάρχουν και ευθύνες και προηγούμενη κυβέρνηση. Όμως στην σημερινή κυβέρνηση, ο κ. Αυγενάκης, με 5 προέδρους ο ΠΚΠΕ, με 500 εκατομμύρια λιγότερες ενισχύσεις άμεσες στους αγρότες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ήταν μειωμένο το ποσό, είναι ότι και η προκαταβολή ήταν μειωμένη. Γιατί? Γιατί μια κυβέρνηση που είναι 4,5 χρόνια δεν μπορεί να διασφαλίσει τα αυτονόητα ποσά που δικαιούνται εκτενοτρόφοι και οι αγρότες. Αυτό. Ο κ. Γιαννάκης, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή δεν έχουμε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, είπε χθες ότι θα διεκδικήσει στις Βρυξέλλες αυξημένες επιδοτήσεις. Μα είναι δημοκρατία, κύριε Χασαπόπουλε, κατά τη διαπραγμάτευση. Συγγνώμη τώρα. Η ίδια κυβέρνηση κατά τη διαπραγμάτευση, η ίδια κυβέρνηση έχει βάλει 5 πρόεδρους ο ΠΚΠΕ, η ίδια κυβέρνηση θεωρεί ότι άμα κατηγορεί ο υπουργός τον πρόεδρο ΠΚΠΕ και το αντίστροφο, ότι
είναι το πρόβλημα. Και είναι ανοιχτό και το θέμα της Θεσσαλίας, όπως έχουν, μας κατήγγειλαν πριν από λίγο. Οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα πραγματικά επιβίωσης, οι αγρότες. Κατανοητό, βάλτε μια ανοτελία. Να μιλήσει, να τοποθετηθεί και ο κ. Παπάς. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι απορροτική περιοχή, αλλά είναι αρμόδιο στο ΜΕΑΡΣ και σήκωσε και πολύ το θέμα της ακρίβειας, που είναι αποτέλεσμα. Είναι απολύτως ακατάλληλη κυβέρνηση να διαχειριστεί το ζήτημα. Όλων αυτών των κινητοποιήσεων. Διότι, βλέπετε, είναι διτό το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιου κόστους παραγωγής και βεβαίως προσέξτε και έλλειψη εργατικών χεριών. Ναι, διότι είχαμε και πριν λίγο καιρό και την κόντρα στην Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία για το ζήτημα της ελλιπούς ρύθμισης την οποία κάνανε για την εξέβρεση εργατικών χεριών στην πρωτογενή παραγωγή. Είναι ένα τεράστιο θέμα, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε σύγκρουση με τις ιδεολειψίες της αυτή τη στιγμή. Ο πρωτογενής τομέας, βλέπετε, ας πούμε, τον κόσμο να διαμαρτύρεται αυτή τη στιγμή, διότι έχουν γίνει τεράστια λάθη στις ενισχύσεις, έχει τεράστιο κόστος στην παραγωγή και υπήρχε και το έλλειμμα εργατικών χεριών. Τώρα, εχθές τι σας έπιασε στη Βουλή και κάνατε κολοτούμπα και δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο γιατί. Όχι και κολοτούμπα. Να σας πω. Θα συμφωνήσουν. Τώρα θα σας πω και κάτι τα οποία συνήθως δεν αποκαλύπτω. Είχαμε κάνει. Δεν είπα την ερώτηση όμως για το θέμα τη επιστολική ψήφου. Το κατάλαβα. Δεν είπε ο πρόεδρός σας ότι εμείς το κάνουμε σημαία. Αυτό είμαι και εγώ ομογενής. Και ξαφνικά βγαίνει ο Φάμελος και λέει δεν ψηφίζω. Ακούστε. Είναι έξαλλη να ξέρετε ομογενής από τα μηνύματα του. Λογική ήταν, νομίζετε, του Σοκράτη. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν κάναμε τη σύσκεψη. Είχαμε τοποθετηθεί στις επιτροπές, υπήρξε μια συζήτηση, ένας προβληματισμός. Η δική μου τοποθέτηση ήταν ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πρέπει να υπερψηφιστεί. Και ήρθε το συγκλονιστικό απρόπτο, με συγχωρείτε. Ποια είναι η διαφορά του συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί. Η διαφορά του συγκλονιστικού απρόπτου είναι ότι έφερε την ρύθμιση για την ψήφο στις βουλευτικές με αυτόν τον τρόπο, με νυχτερινή τροπολογία, χωρίς καμία διαβούλευση, στερώντας το δικαίωμα από τους ομογενείς να εκλέγονται και σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτά που προσδοκούν. Τι προσδοκούν. Και αυτό το ενσωματώσαμε στη δική μας τροπολογία, να έχουν ξεχωριστές περιφέρειες, να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους. Καλά, και βεβαίως αυτό. Τι άλλο προτείναμε εμείς, προσέξτε, τον ηλεκτρονικό κατάλογο. Διότι όταν κάναμε εμείς εσωκομματικές εκλογές, όταν έκανε το ΠΑΣΟΚ εσωκομματικές εκλογές, υπήρχε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο των αυτό εκλογέων. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν ψηφίσετε όμως το νομοσχέδιο για τις ευρωεκλογές. Αφήστε το άλλο που ήθελε 200. Να μην παίρναγε. Μα, κοιτάξτε, το άλλο γιατί δεν το ψηφίσατε. Εδώ αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι τακτικές δεν γίνονται με κουτοπονηριές. Λοιπόν, η κυβέρνηση συμπεριφέρθηκε ως κακομαθημένο παιδί. Οι αντιδράσεις και η ψυχολογία των κυβερνώντων και συγκεκριμένα της Υπουργού είχε ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για έναν διασυρμό, έναν εξευτελισμό αυτής της θεσμικής διαδικασίας και είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να συνενέσουμε. Αν το ξαναφέρει, τώρα αν ξαναφέρει το θέμα για τις εθνικές εκλογές. Θα το συζητήσετε? Όχι, θα το συζητήσουμε απλώς. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, προσέξτε. Δεν είναι τώρα εδώ να κοροϊδευόμαστε. Εάν ήθελα να περάσει αυτό το θέμα, δεν θα το φέρνε έτσι. Το ήξερε και η κυβέρνηση ότι με 200 δύσκολα θα περάσει. Όχι, και ήξερε ότι εφόσον. Όχι μόνο ήξερε. Εδώ λέμε. Έκανε και προβοκάτσια κανονική. Εντάξει, αλλά ο Κασελάκης δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει: εγώ είμαι ομογενής και πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό και ξαφνικά να μην ψηφίζει ούτε για τις ευρωεκλογές. Καλά, εντάξει, τώρα θα μας πείτε και ότι ο ίδιος ο Κασελάκης έχει ταπεινά κίνητρα. Λοιπόν, έχει 2-3 πράγματα. Ψάχνετε ευκαιρία να μην το ψηφίσετε αυτό. Σοβαρά μιλάτε, κύριε. Δεν ψάχναμε. Από ό,τι φάνηκε, διότι πήγαμε στις επιτροπές και είπαμε είμαστε έτοιμοι να συνενέσουμε. Πώς ψάχναμε εμείς αφορμή. Και ήρθε η τροπολογία. Γιατί το ψηφίσατε? Μα ήρθε η τροπολογία και δυναμίτησε σε όλο το κλίμα. Άρα, τι να κάνουμε τώρα. Διαφωνήσατε με τον τρόπο που φέρατε την τροπολογία. Όχι. Και με την ουσία της τροπολογίας, με συγχωρείτε. Διότι εδώ και υπάρχει. Το εκλέγει και εκλέγεστε. Βεβαίως. Και δεν υπάρχει το εκλέγεστε και υπάρχει ένα ζήτημα αλλαγής συνολικής του εκλογικού σώματος. Ξέρετε, το σύνθημα της Αμερικανικής Επανάστασης ήταν no taxation without representation. Δηλαδή, όχι φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση. Δεν μπορεί να μας φορολογεί το στέμα, λέγανε, χωρίς να έχουμε δικαίωμα ψήφου. Ναι. Λοιπόν, κατά αναλογία, θέλω να πω. Κοιτάξτε, εδώ υπήρχε μία αίσθηση μέχρι στο μεσημέρι, ότι όλο αυτό ήταν μία πρωτοβουλία της κυρίας Κεραμέως, η οποία, ενώ υπήρχε μία συνένεση, η οποία είχε εκφραστεί, όχι μόνο στις επιτροπές, εκφράστηκε τη Δευτέρα στο νομοσχέδιο. Δηλαδή, βγήκε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και λέει ότι εμείς επί της αρχής το στηρίζουμε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θέλουμε να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος. Βγήκε ο Πρωθυπουργός εχθές και αποκάλυψε ότι τελικά αυτός ήταν που τορπίλησε τη συνένεση. Γιατί 19 έρχεται το νομοσχέδιο για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει. 23 έρχεται νομοσχέδιο για διευκόλυνση των αποδήμων, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει. Έρχεται το νομοσχέδιο τώρα, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα ψηφίσει. Και
Έρχεται η κυρία Κεραμέως, προφανώς εντολοδόχος του κύριου Μητσοτάκη, και λέει ότι αφού ψηφίζεται, αφού έχουμε τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, έρχεται ξαφνικά και λέει αυτό που η ίδια η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο προέβλεπε ότι δεν θα ισχύει στις βουλευτικές εκλογές, επειδή έβγαιναν τα ψηφαλάκια, λέει θα το φέρω για τις βουλευτικές εκλογές. Άρα, καμία διαβούλευση, για καμία συνένεση. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά έλεγε μέσα. Δηλαδή, έλεγε μέσα. Κουτοπονηριά προσπαθώ να καταλάβω. Προσέξτε, κύριε Χατζαπούλη. Έλεγε μέσα. Κατρένη, λέτε κουτοπονηριά. Άρα, λοιπόν, προσπάθησε με αυτό το τέχνασμα και με αυτή την τροπολογία τελευταία στιγμή να ξεπεράσει την εκπροσώπηση. Θεωρώντας ότι η συνένεση δική μας είναι αδυναμία, σου λέει τώρα να φέρουμε και μία διάταξη για τις εθνικές εκλογές. Ναι. Ενώ όλα αυτά θέλουν συνεννόηση, συνένεση και διάλογο που εμείς έχουμε αποδείξει. Έχουμε αποδείξει ότι σε αυτά εμείς δεν φοβόμαστε. Και προσέξτε, λέτε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε από τις αρχές. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα άλλο νομοσχέδιο. Όταν η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι παιδιά, εγώ συζητάω για ευρωεκλογές. Και το λέει μέσα ότι δεν υπάρχει θέμα εθνικών εκλογών. Και έχει και δεν διάταξη, το συζητάω, έχει ότι, άρθρο. Ότι στις εθνικές δεν εφαρμόζεται. Όμως προσέξτε. Και να αποφύγει, κύριε Κατρίνη, απαντήστε. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση. Θα το ξαναφέρει. Εγώ νομίζω ότι. Ναι, προσέξτε. Εμείς όμως τι είπαμε, κύριε Χατζαπούλου. Λέμε να αποσύρει αυτή τη διάταξη και εμείς θα επανέλθουμε στην αρχική μας τοποθέτηση. Άρα, εφόσον η διάταξη δεν πέρναγε και το έβλεπε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Κεραμέως, τι πιο απλό να πει την αποσύρουμε, αφού δεν περνάει τόσο άλλο. Αφού θέλουμε και εμείς συνένεση, αν ήθελε συνένεση, γιατί εγώ διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις. Αν ο Πρωθυπουργός ήθελε συνένεση. Γιατί να μην θέλει. Γιατί ήθελε προφανώς να πάει στους ομογενείς και στους απόδημους και να πει ότι εμείς η καλή Νέα Δημοκρατία σας θέλουμε και το κακό ΠΑΣΟΚ ή ο κακό ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα δεν σας θέλουν. Άρα. Ένα θέμα εθνικής σημασίας. Το πέτυχε αυτό, γιατί από τα μηνύματα σήμερα, γιατί μας βλέπουν πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό, λένε πέτυχε. Ότι στεναχωρηθήκαμε με αυτό. Να σας πω όμως κάτι, κυρία Βουλγαρή. Ναι. Όταν εμείς έχουμε αποδείξει επανειλημμένα ότι σε αυτά τα θέματα βάζουμε την πατρίδα και τους συμπατριώτες μας πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον, το έχουμε αποδείξει με τη στάση και την ψήφο μας. Θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να αισθανθεί τη δική του ευθύνη που φέρνει το νομοσχέδιο και να πει πολύ ωραία αυτό. Προφανώς ήταν λάθος, δεν περνάει, ας το αποσύρω, για να πετύχω τη μέγιστη δυνατή συνένεση όπως μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το έκανε, ήταν πολιτική επιλογή του, η οποία προφανώς έχει μικροκομματική στόχευση για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι κρίνονται και όλα θα αξιολογηθούν το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι με το Μητσοτάκη άνοιξε αυτή η ιστορία πάντως. Για την ψήφο των νομοσχεδίων. Υπήρχε μια διακομματική επιτροπή. Δεν πήρα απάντηση. Υπήρχε μια διακομματική επιτροπή στην οποία το ΠΑΣΟΚ πριν την έλευση Μητσοτάκη είχε πει ξεκάθαρα ότι πρέπει να δούμε το θέμα της ψήφου των αποδήμων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους. Εσείς δεν μπορείτε να νομοθετήσετε κιόλας γιατί ήσασταν και μικρό κόμμα. Κάποτε. Τώρα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα είστε δεύτερο κόμμα, μια και σα έχουμε εδώ. Κύριε Παπά, έχετε έρθει σε δύσκολη θέση. Για την επιστροφή. Θα πάμε και στη δημοσκόπηση. Ένα λεπτό. Γιατί δούμε τη δημοσκόπηση. Ο Μητσοτάκης τι προσπάθησε να αποφύγει την αντιπροσώπηση. Ο Μητσοτάκης προσπάθησε καταρχήν να αλλάξει μια ατζέντα η οποία του δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες. Έχει δημιουργηθεί πλέον ένα προηγούμενο με την στάση τη δική του. Παιδιά, ετοιμάστε και την κάρτα της δημοσκόπησης για να και κυρίως τη στάση του κυρίου Βορύδη, ένα προηγούμενο το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, να είναι υπουργός ενεργεία, ο οποίος να δηλώνει ευθαρσώς ότι δεν ψηφίζει νομοσχέδιο της κυβέρνησης την οποία συμμετέχει. Αυτό, ξέρετε, δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αφορά συνολικά την πολιτική συνθήκη, διότι έχουμε έναν πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή που λέει στους υπουργούς του μπορείτε να πηγαίνετε για καφέ άμα διαφωνείτε. Αυτό είναι στοιχείο, είναι, πώς να σας πω, μήτρα διάλυσης του κυβερνητικού σχήματος, μήτρα δηλαδή απόσχησης, μήτρα διαφορετικής στάσης, διότι αν έρθουν τα ελληνοτουρκικά σε 4 μήνες από σήμερα, θα του πει αυτή η πτέρυγα η οποία καταψηφίζει τώρα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τα ξαναδείς. Νομίζω ότι αυτό και εσείς το καταλαβαίνετε και το ζήσατε και στις δικές σας κυβερνήσεις. Με άλλα κόμματα όμως, όχι με το δικό μας. Με άλλα κόμματα, γιατί θυμάστε πόσο ομοίρησασταν. Και φύγανε, όχι. Μισό λεπτό, κύριε Παπά, να το πω. Για θέματα δικαιωμάτων, ο βουλευτής, επειδή δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα, ο βουλευτής μπορεί να έχει και μια άλλη άποψη. Στο δικό σας το κόμμα, δηλαδή. Μισό λεπτό. Στο δικό σας το κόμμα, εάν κάποιος δεν ψηφίσει και απέχει. Τα διαγραφή. Θέλω να σας πω ευθαρσώς, προσέξτε. Να είστε απολύτως σίγουρος και εσείς, κυρία Βούλγαρη, σας το λέω και εσάς, εμείς και θα ψηφίσουμε με όρους αρχής σε σχέση με το νομοσχέδιο και βεβαίως δεν θα μετατρέψουμε το πρόβλημα του Μητσοτάκη σε δικό μας. Όχι. Δεν θα υπάρχουν διαφωνίες. Αποχές δεν θα υπάρχουν από εσάς. Πιστεύω ότι θα πάμε συντεταγμένα.
Αυτό πιστεύω. Άρα δεν είσαι απόλυτα σίγουρο. Απόλυτα σίγουρο για ποιο πράγμα μπορεί να είσαι. Δεν έρθει και απέχει, θα διαγραφεί. Θα μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου πρώτα στα κομματικά όργανα για το. Πείτε το σε εμάς, μήπως βγάλουμε μια είδηση, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα ότι πάει να βγει η είδηση. Σας είπα πριν ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην μετατραπεί το πρόβλημα του κύριου Μητσοτάκη σε δικό μας πρόβλημα. Ναι, κύριε Αυτή είναι η ουσία. Υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Χθες στη Βουλή είσαμε το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, ο Υπουργός, ο κύριος Βορύδης, εγκαλούσε την αντιπολίτευση γιατί δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όταν ο ίδιος έχει πει ευθέως, που είναι ο πρώτος τάξη υπουργός ουσιαστικά, ότι δεν θα ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα φέρει σε λίγες μέρες η κυβέρνηση. Όμως, εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, μια και άνοιξε πριν το θέμα. Και έχει σχέση με το χθεσινό βράδυ. Θα απαντήσω σε αυτό. Ο Μητσοτάκης τουλάχιστον λέει: εγώ δεν θα διαγράψω κανένα. Εμείς έχουμε πει ότι δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Θέλω όμως να πω κάτι που προέκυψε χθες το βράδυ και είναι σημαντικό για την αξιοπιστία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Θυμάστε τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή που έλεγε ότι έκανε μια ομιλία στο Κογκρέσο και έπεισε τον κύριο Μπάιντεν να μην πουλήσει τα F-16 στην Τουρκία. Μας διαβεβαίωνε δε και τον Ιούλιο του 2023 ότι ισχύει αυτό το πράγμα μετά τις εκλογές δηλαδή. Χθες το βράδυ πηγές έγκυρες λένε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν έστειλε γράμμα που λέει να απελευθερωθεί η αγορά των F-16 στην Τουρκία. Πολύ σημαντικό μισό λεπτάκι, βήμα. Όχι μισό λεπτάκι, γιατί εδώ, προσέξτε. Ένας πρωθυπουργός, αυτό το ξέραμε και τότε. Αυτό το ξέραμε και το 22 και το ξέραμε και τον Ιούλιο του 23. Ξέρετε ότι το παζάρι γίνεται πάντως. Υπήρχε διαδικασία. Το παζάρι εμείς το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει και η Ελλάδα κάποια στιγμή και ο πρωθυπουργός σε κάποια πράγματα να μην θεωρείται τόσο δεδομένος, ούτε να περνάει στην κοινή γνώμη μια εικόνα ότι εμείς διασφαλίζουμε πράγματα που δεν μπορούν να εγγυηθεί. Ότι έφερε αυτό το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλω να πω μια δεξιά κυβέρνηση. Πού ήξερε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα βρει μπροστά αντιδράσεις. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω τώρα τις παλινοβίες. Έφερε, το έφερνε, το ξανάφερνε, το πήγαινε. Άλλαξε μέχρι και υπουργό. Αρμόδιο, δηλαδή, προσέξτε λίγο. Έχουμε υπουργό οικογένειας και συνοχής και το μετέφερε την αρμοδιότητα στον υπουργό επικρατείας. Προφανώς, φαντάζομαι. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες για το ποιος υπουργός θα αναλάβει να υπερασπιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Όπως διακρίνουμε και τις δυσκολίες αυτή τη στιγμή στην κυβερνητική πλειοψηφία να εμφανιστεί άραγε. Για να δούμε, παιδιά, τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ εχθές στον Αντένα. Τον κύριο Παπά να ρωτήσουμε τώρα. Από εκεί δεν ξεκινήσουμε. Το πρώτο κόμμα φαίνεται Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται να έχει χάσει πολύ. Δεν έχει τώρα. Πασόκ δεύτερο κόμμα, 12,7, ΣΥΡΙΖΑ 10. Τι έχουμε εδώ, τι έγινε εδώ τώρα. Κάτι χάνει και η Νέα Δημοκρατία πάντως. Κύριε Παπά. Το μείζον νομίζω είναι να ξεκινήσει μια δουλειά οργανωμένης εξωστρέφειας για μας, για να αποτυπωθεί στις ευρωεκλογές ένα αποτέλεσμα που θα ανοίγει το δρόμο για την πολιτική αλλαγή. Εκεί είναι ο πύχης και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Αλλά συνέχεια όμως φλερτάρετε με το μονοψήφιο. Δεν θα γίνει τίποτα τέτοιο. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να το παραδεχτείτε. Δεν θα γίνει τίποτα. Σας λέω, το μείζον για μας δεν είναι την οκάβουρα στην εντοζουμή του. Αυτό που οφείλεται. Το μείζον, ότι βγαίνουμε από μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών. Και τώρα ξεκινάμε μια περίοδο οργανωμένης εξωστρέφειας, όπου κυρίως τα προβλήματα του κόσμου θα είναι στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας για τους ίδιους. Η εξωστρέφεια ήταν από την αλλαγή ηγεσίας και μετά. Δηλαδή, ενώ ήρθαν 150.000 άτομα και ψηφίσανε, εμείς τα κεράσαμε φαρμάκι. Ενώ δεν έπρεπε να τα κεράσουμε φαρμάκι. Με τις αποχωρήσεις, βεβαίως. Ναι, αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, είχαμε μια εικόνα ενός κόμματος που ασχολείται με τα δικά του προβλήματα και με τα προβλήματα του κόσμου. Τελειώνει αυτή η περίοδος. Έχουμε 120-130 μέρες μέχρι τις ευρωεκλογές. Τα ζητήματα του κόσμου. Βοήθησαν στο να έρθετε πιο κοντά. Βοήθησαν πολύ στη συνοχή και επειδή υποτιμήθηκαν τέτοιες διαδικασίες, αφήστε το χωροταξικό λίγο στο πλάι. Πρέπει να γίνονται. Διότι και οι βουλευτές μαθαίνουν να λειτουργούν συλλογικά, αποκτούν επαφή με όλα τα αντικείμενα, πράγμα που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα της κοινοβουλευτικής δουλειάς και είναι και ένα έτσι πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο συνέπειας και επαγγελματισμού με την καλή έννοια. Μας εντυπωσιάζει γιατί τόσα χρόνια εσείς που είστε και από τα ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τέτοια πράγματα δεν είχαν γίνει με τον Τσίπρα. Όχι, κάνετε λάθος. Τώρα ξαφνικά, κάνετε λάθος, πούμε, όχι. Όλοι ανακαλύψατε τα PowerPoint και πόσο αναγκαία είναι για τη συνοχή του κόμματος. Γίνονταν, εντάξει, μπορεί να περιβάλλονταν με άλλο λεξιλόγιο. Λέγαμε κριτική, αυτοκριτική, στοχοθεσία, πλάνο. Χρησιμοποιούσαμε αυτές τις λεξιλογίες. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνεται. Πρέπει να το κάνουν και όλα τα κόμματα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι κακό, δηλαδή, ένα στέλεχος κόμματος να έχει ένα πλάνο εξαμήνου, μία στοχοθεσία. Εγώ είμαι το μεάρχης οικονομικών.
έπρεπε να παρουσιάσω τι νομοσχέδια θα φέρουμε. Τους λέω, θα φέρουμε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση του χρέους. Η αλήθεια είναι παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τέτοια συμπεριφορά. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα τι μας πειράζει αυτό. Δεν μας πειράζει. Κάτσε να δούμε πώς θα κρατήσει αυτό. Πάμε και στον κύριο Κατρίνη. Κοιτάξτε, νομίζω το ΠΑΣΟΚ δείχνει μια τάση δυναμικής και ανόδου. Προφανώς αυτό εμείς θέλουμε να επιβεβαιωθεί με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό στις ευρωεκλογές, γιατί η κάρτα αυτή δείχνει ότι υπάρχει πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Για μας αυτό είναι το σημαντικό. Άρα υπάρχει δυσαρέσκεια και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που αναζητά μια εναλλακτική, ρεαλιστική, κυβερνητική πρόταση. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Είναι προφανώς πολύ σημαντικές και καινοτόμες ιδέες και συναθροίς τα λοιπά. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ όμως, αυτό που θα βάλουμε προς το επόμενο διάστημα είναι να πάμε σε κάθε γωνιά της χώρας, να μιλήσουμε με κάθε πολίτη για τα καθημερινά προβλήματα που η κυβέρνηση τα υποτιμά, λέμε, αλλά είναι αμήλικτη η πραγματικότητα. Υπάρχει και ο αντίλογος στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, μεγάλος αντίπαλός είναι η ακρίβεια και η καθημερινότητα. Με αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα για τον πολίτη, δεν θα έπρεπε να είστε λίγο πιο ψηλά από το 12,7. Κοιτάξτε, είστε ευχαριστημένοι δηλαδή από τα ποσοστά σας. Αν δείτε τα νούμερα αυτά καθ' αυτά σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ έχει έστω μια μικρή άνοδο που με αναγωγή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σημαντική πτώση. Δεν θα κάνω περαιτέρω ανάλυση. Αυτό λοιπόν δείχνει μια αντιστροφή. Προφανώς ο ρυθμός θέλουμε να είναι μεγαλύτερος, αυξητικός, και γι' αυτό παλεύουμε εντατικά καθημερινά. Ποιος είναι σε ευρωεκλογές? Είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα με μια σημαντική αύξηση των ποσοστών μας. Μα δεν θα βάλω τώρα εγώ υποδεκάμετρο. 18, αλλά προσέξτε, 20, τέτοια που να πιστεί και ο πλέον καχύποπτος ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ είναι σε τροχιά δυναμικής επανάκαμψης και μπορεί στις επόμενες εκλογές να είναι η ρεαλιστική πρόταση πάνω κυβερνητική στη Δημοκρατία. Πάνω από 16. Τουλάχιστον μια αύξηση τέτοια η οποία θα δείχνει αυτή τη δυναμική. Τώρα θα είναι 16, θα είναι 17, θα είναι 18. Θα είναι, αυτό έχει σχέση και με το χαρακτήρα των εκλογών, κύριε Χασαπόπουλε. Ξέρετε πολύ καλά και οι ευρωεκλογές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σωστά. Και είναι πρόκληση και για τα κόμματα αλλά και για τους συμμετέχοντες σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, καλημέρα. Ωραία κουβέντα είχαμε. Ωραία.